Ο ήλιος ζωντάνεψε δυναμικά νωρίς το πρωί της Τρίτης, εκτοξεύοντας μια ισχυρή ηλιακή έκλαμψη κατηγορίας Χ από μια νέα, αναδυόμενη περιοχή ηλιακών κυλίδων. Η έκρηξη κορυφώθηκε στις 11 και 25 ώρα Ελλάδας, προκαλώντας έντονες ραδιοδιακοπές επίπεδου R3 σε Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της NOAA, εκλάμψεις τέτοιου μεγέθους είναι σχετικά σπάνιες. Οι ηλιακές εκλάμψεις κατατάσσονται ανάλογα με την ισχύ τους σε 5 κατηγορίες A, B, C, M και X, με κάθε κατηγορία να αντιπροσωπεύει δεκαπλάσια αύξηση στην ενέργεια. Η πρόσφατη έκλαμψη κατηγορίας X έφτασε τα X2,7, κατατάσσοντάς την στο χαμηλότερο επίπεδο της ισχυρότερης κατηγορίας. Η έκρηξη έστειλε μια ρηπή ακτίνων Χ και ακρέαση περιόδους ακτινοβολίας προς τη Γη με την ταχύτητα του φωτός, ιονίζοντας άμεσα τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Αυτή η ξαφνική μεταβολή προκάλεσε διαταραχές στα σήματα ραδιοσυχνοτήτων υψηλής συχνότητας, οδηγώντας σε προσωρινές διακοπές επικοινωνίας για ορισμένους ραδιοερασιτέχνες στις πληγήσεις περιοχές. Ενδέχεται να συνοδεύτηκε και από μια στεφανία μαζική εκτείναξη τεράστιες εκτοξεύσεις ηλιακού πλάσματος και μαγνητικών πεδίων, που συχνά συνοδεύουν εκλάμψεις τύπου Χ, αν και αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Οι CME μπορούν να προκαλέσουν γεωμαγνητικές καταιγίδες και εντυπωσιακά σέλα, εφόσον συγκρουστούν με το μαγνητικό πεδίο της Γης. Ωστόσο, με την περιοχή AR4,887 να βρίσκεται ακόμη κοντά στο άκρο του ηλιακού δίσκου, ο πλανήτης μας φαίνεται προς το παρόν να βρίσκεται εκτός της κύριας πορείας του κινδύνου. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει σύντομα, καθώς η περιοχή AR4,887 περιστρέφεται σταδιακά προς τη Γη και έχει ήδη εκτοξεύσει πολλαπλές ηλιακές εκλάμψεις. Αν η δραστηριότητα αυτή συνεχιστεί και όταν η περιοχή μας κοιτάζει άμεσα την επόμενη εβδομάδα, ενδεχόμενες μελλοντικές εκρήξεις θα μπορούσαν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στη γεωμαγνητική δραστηριότητα και να αυξήσουν τις πιθανότητες εμφάνισης σέλας.